Ο Παγκόσμιος Συναγερμός για την κρίση χρέους Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες φέρνει μπαράζ διαβουλεύσεων. Ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ συγκαλεί σήμερα έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ζητάει από το Συμβούλιο να εγκρίνει την αγορά ιταλικών ομολόγων όταν ανοίξουν αύριο οι αγορές, με στόχο να χαλιναγωγηθεί η κρίση χρέους. Converse on a Sunday is very, very unusual. They do it only just during a crisis. They did it 3 years ago during the massive financial crisis and the banking crisis, and they did it last year in the run-up to the Greek bailout and the Irish bailout. Το Βερολίνο, ωστόσο, σύμφωνα με το Spiegel, έχει τις αμφιβολίες του και πιστεύει ότι το Ταμείο Στήριξης δεν θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της Ιταλίας. Οι ανάγκες της χώρας είναι τέτοιες που οι πόροι δεν επαρκούν. Στην κρίση χρέους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού συζήτησαν σε τηλεδιάσκεψη οι G7, οι οποίοι αναμένεται να επαναλάβουν τις συνομιλίες τους και αύριο Δευτέρα, πριν από το άνοιγμα των αγορών. Τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησαν και αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών της G20, με τον Υπουργό της Νότιας Κορέας να δηλώνει: «Η εμπιστοσύνη της χώρας μου στα αμερικανικά ομόλογα δεν έχει αλλάξει. AA+ credit rating that the US now holds is not a bad credit rating. It's still a very strong rating for debt. It's stronger than a number of other big countries. Let's pull those up for you and show you what we're talking about. It is stronger than China's debt grade, which is a AA-. Η Κίνα, ο μεγαλύτερος πιστωτής των Ηνωμένων Πολιτειών, κλιμακώνει τη σκληρή στάση της μετά την απέτηση για διεθνή επιτήρηση της αμερικανικής οικονομίας, αλλά και την πρόταση για νέο παγκόσμιο νόμισμα. Ζητάει τώρα από την Ουάσιγκτον να περικόψει τις γιγαντιές στρατιωτικές δαπάνες. Αλλιώς, όπως τονίζει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, θα είναι αναπόφευκτη μια νέα υποβάθμιση. Με μεγάλη αγωνία περιμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες το αυριανό άνοιγμα των αγορών. We need to watch a couple of things when the markets open in a few hours from now. Let's start obviously with the Japanese. Let's see what the Nikkei does. Let's see what the dollar does, because after the S&P downgrade of American debt, that could really lead to a sell-off in American dollars, which is the world's reserve currency. Το ίδιο ανήσυχος εμφανίζεται και ο κόσμος. The politicians became too greedy. And I think we're in big trouble. Σύμβουλος του Λευκού Οίκου επιτέθηκε στους Standard & Poor's επειδή ο οίκος αξιολόγησης δεν έλαβε υπόψη του τη μείωση του ελλείμματος κατά 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία. Απάντησε μάλιστα ότι το λάθος αυτό δεν επηρεάζει την ουσία της αξιολόγησης. Το μέγεθος του λάθους τους μαζί με την ετοιμότητά τους να αλλάξουν επιτόπου το βασικό σκεπτικό τους στο δελτίο τύπου μόλις επισημάνθηκε το λάθος τους, κόβει την ανάσα. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα αυστηρά μέτρα λιτότητας ανησυχούν πολύ και τους Πορτογάλους. Η κίνηση στην αγορά έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50% και όλοι φοβούνται τα χειρότερα. Sim, para compensar a nossa vida, que eu tenho 3 filhos para criar e tenho que me desenrascar, né? Tenho que procurar outros meios para dar comer aos meus filhos. Τέλος, ο οίκος Standard & Poor's ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση της Γαλλίας είναι σταθερή και επικαλείται ως σημαντικούς παράγοντες την πολιτική ηγεσία και την καλή διακυβέρνηση. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που συνεδριάζει εκτάκτως αυτή την ώρα. Ο Πέτρος Γκάτζιας είναι κοντά μας με όλες τις πληροφορίες. Πέτρος Αγούμα. Μαρία, το Associated Press πριν από λίγη ώρα μετέδωσε ότι ξεκίνησε και επισήμωσε η τηλεδιάσκεψη αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κανένα όμως μέλος της τράπεζας δεν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο. Παρ' όλα αυτά, πριν από λίγη ώρα δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Ισπανικής Εφημερίδας η συνέντευξη μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κυρίου Χωσέ Μανουέλ Κονθάλεθ Παράμο, που κάνει επίθεση στους οίκους αξιολόγησης. Μιλάει για κατάφορη σύγκρουση συμφερόντων που υφίσταται ανάμεσα στους τρεις μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και οι οποίοι απαιτείται να αποκτήσουν ανταγωνισμό, και μάλιστα τονίζει ότι οι αξιολογήσεις τους μπορεί να είναι επιζήμιες ή και πολύ επιζήμιες, όπως φάνηκε τα τελευταία χρόνια, και όμως δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και ότι βασίζουν τις αναλύσεις τους μόνο στα γεγονότα αλλά επίσης και σε απλές εικασίες χωρίς να διαθέτουν πλήρη στοιχεία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και να έρθουμε, Πέτρο, στις αγορές, καθώς είχαμε τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις από τα χρηματιστήρια της Μέσης Ανατολής που λειτουργήσαν σήμερα και έδωσαν το πρώτο στίγμα. Είναι η αντιδράση για τούτη μπορεί να περιμένουμε και από Δευτέρα. Για παράδειγμα, το χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ έκλεισε με πτώση σχεδόν 7%. Είχε κλείσει μάλιστα και για 45 λεπτά, επειδή ήταν μεγάλη η πτώση στο χρηματιστήριο, είχε διακόψει τις εργασίες του. Το ίδιο συνέβη και με τα χρηματιστήρια των Αραβικών χωρών. Για παράδειγμα, το χρηματιστήριο του Ριάντ έκανε βουτιά μεγαλύτερη του 5%, ενώ στο Ντουμπάι το χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση 3,69%. Να δούμε πώς θα ανοίξουν και αύριο, ενώ σκοτζές γκοντούς είναι οι δηλώσεις τελεχών της Standard & Poor's για την αμερικανική οικονομία.
Ο επικεφαλής, ας πούμε, του οίκου αξιολόγησης τονίζει ότι τελικά δεν θα είναι τόσο μεγάλες οι επιπτώσεις όταν ανοίξουν αύριο οι αγορές, καθώς η υποβάθμιση της αμερικανικής οικονομίας είναι ήπια, όπως την χαρακτήρισε. Όμως, ο διευθύνων σύμβουλος του ίδιου οίκου αξιολόγησης κάνει λόγο ότι σήμερα υπάρχει μία στις τρεις πιθανότητες για περαιτέρω υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ μέσα στους επόμενους 6 με 24 μήνες.